Πέρασε η μπάλα, ο Καρακατσάνης μέσα στην περιοχή, χρειάζεται προσοχή. Ω, μεγάλη ευκαιρία. Ο Παπάς γύρισε την μπάλα, πολύ όμορφα, αλλά η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου, λέει ο Αντέσκος. Γυρίζει πολύ όμορφα στο Βιλανάκι, μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα, μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα σε αυτό το 12ο λεπτό. Τσιφούτη, Τσιφούτη σαν τελικά το εκτελεί. Και κίτρινη κάρτα στο Τσιφούτη. Δεν μπορούσα να καταλάβω τώρα γιατί, για ποιο λόγο. Πολιάτης προσπαθεί, Ρομπόκες. Φάουλ του Χρόνη που τον καλεί ο διαιτητής να του δείξει την κίτρινη κάρτα στο 21ο λεπτό της συνάντησης. Εκτελέστηκε το πλάγιο, βγήκε η μπαλιά, ο Βιλανάκης προς το Ζιάγκα βέβαια, αλλά έβαλε το κεφάλι του Καλογιαννίδης. Oh, πρόλαβε την μπάλα ο Καρακατσάνης και προσπαθούν τώρα οι παίκτες της Λιβαδιάς μέσα στην περιοχή για να δούμε, γυρίζει το σούτ που επιχειρεί και ο Τσαγκάρης. Μπάλα φεύγει πολύ πάνω από τα δοκάρια του Μπρέλα, out. Ροπόκης μέσα στην περιοχή, Καρακατσάνης δεν μπορεί και θα απομακρύνει σε πλάγιο, out, ήρεμα ο Κατσάρας πάνω στη γραμμή. Ο Κοντοδήμος λοιπόν το εκτελεί, Ζιάγκα στην κεφαλιά, η μπάλα φεύγει out σε αυτήν την πολύ καλή ενέργεια των παικτών της ΑΕΛ. Ντόγκοβιτς, Κοντοδήμος, Κοντοδήμος, καλή προσπάθεια, ο Καλογιαννίδης, ο Δήμου όμως προλαβαίνει. Ντόγκοβιτς, πολύ όμορφα για τον Κοντοδήμο, για να δούμε. Κοντοδήμος δυνατό σουτ, την μπάλα φεύγει out. Καλή προσπάθεια στο 45-1. Ψάχνει να βρει στήριγμα, να εκτελέσει το πλάγιο. Βγαίνει η σέντρα, Τσιφούτης μέσα στην περιοχή, γκολ. Ωραίο γκολ από τον Γιώργο Τσιφούτη. Γκολ από τον Γιώργο Τσιφούτη με το αριστερό. Δυνατό βολέ του, ήρθε η μπάλα στο πόδι. Σούταρε δυνατά και το 1-0 στο 55 με σκόρερ το Γιώργο Τσιφούτη. Άρχισε λοιπόν πίσω στο σκορ. Και σήμερα τηλεόραση 10. Σας μεταδίδει αυτό το παιχνίδι. Τσουκαλίδης, Τσουκαλίδης με τη μία, για να δούμε από κοντά είναι. Όχι, μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Καρακατσάνης σε εκείνο το σημείο. Τσάγκαρης, παίζουμε τώρα, λέει ο Αντέσκος. Ντόγκοβιτς προσπάθησε, δυνατό σουτ, πολύ καλή προσπάθεια του Τσάγκαρη, πέφτει ο Καρακώστας και μπλοκάρει. Φάουλ λοιπόν, 76ο λεπτό της συνάντησης, δυνατό εκτελεσμένο από το Βασιλείο, μπάλα φεύγει out. Και τώρα νεοφώτιστος, νεοφώτιστος, ήρθε ο Παλαιολόγος στα δεξιά, δίκιν back half, Τσιφούτης. Αφήνει την μπάλα από κοντά, 2-0 ο Ρομπόκης. Κάπου εδώ τελειώνει ο αγώνας, ο Ρομπόκης με δυνατό πολύ ωραίο γκολ. 2-0. Κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι. 11 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς, το 79, ο Ρομπόκης με δυνατό βολέ. Από δεξιά κάνει το 2-0. Από κοντά προσπαθεί, κοιτάξτε τι έχασε ο Παλαιολόγος. Η Λάρισα, η οποία θα πρέπει να ρισκάρει τώρα στα τελευταία 10 λεπτά, δεν έχει να χάσει το παραμικρό, απολύτως τίποτα. Ο Χρόνης το εκτελεί. Άτσαλα βέβαια, αλλά ο Καρακώστας μπλοκάρει. Και επίθεση με το Ρομπόκι, ανοίγεται και ο Τσαγκάρης, θα του πετάξει την μπάλα. Θα τη φέρει στο καλό του πόδι, θα σουτάρει δυνατά, η μπάλα στο δοκάρι και στην αγκαλιά του Μπρέλα. Θεοδοσιάδης θα κόψει με το κεφάλι, θα πάρει την μπάλα ο Παπαβασιλείου. Θεοδοσιάδης από τα δεξιά, ίσως την τελευταία προσπάθεια των Βυσσινή. Πλάγιο για την ομάδα του Λεβαδιαγού. Δεν υπάρχει κουράγιο πλέον. Για το παραμικρό, ο διαιτητής Αντέσκος ετοιμάζει να σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού. Δεν ήταν καλό σήμερα. Έσφαλε σε πολλά σημεία στη Λάρισα.
δεν την άφηνε να παίζει ελεύθερος στο σύστημα των, του μαρκαρίσματος. Και βέβαια θα πρέπει να έχει τύψεις για όλα αυτά που διαμόρφωσε σήμερα στο εθνικό στάδιο της Λιβαδιάς, χωρίς να πάρει κανείς είδηση ή τουλάχιστον δεν υπήρχαν λίγοι τα ελαρισσέ φύλλα που βρέθηκαν εδώ σήμερα. Μάλιστα.